pod.gr. Σε ό,τι φάση και αν βρίσκεσαι, άκου τα αγαπημένα σου podcast απευθείας από τον καρπό σου με το Apple Watch και τα AirPods. Μάθε περισσότερα στο iSquare.gr/shops. Όταν βλέπεις κάποιον άνθρωπο να έχει χάσει πολύ βάρος, τον επιβραβεύεις με ατάκες όπως «Μπράβο, έχεις γίνει αγνώριστη, σου πάει πάρα πολύ, συγχαρητήρια, έχεις αλλάξει τρομερά, συνέχισε έτσι». Αυτό φυσικά είναι κοπλιμέντο. Είναι μια πολύ ευγενική και εγκάρδια χειρονομία, αφού ο άλλος ή η άλλη έχει προσπαθήσει πολύ, για οποιονδήποτε λόγο και αν το έκανε, και πλέον πράγματι η αλλαγή είναι εντυπωσιακή και η εικόνα του πολύ βελτιωμένη. Η ίδια τάκα όμως κρύβει και μια άλλη αλήθεια. Την άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Εκείνη την ώρα λες ότι πριν δεν έδειχνε τόσο ωραίος ή ωραία. Δεν είχε την εικόνα που έπρεπε. Δεν έκανε καλό στον εαυτό του. Δεν πρόσεχε όσο όφιλε το σώμα του ή το σώμα της. Γενικά δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Κανείς δεν θα έπρεπε να παρεξηγείται, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τη δεύτερη ανάγνωση. Και αν όλο αυτό τοποθετηθεί σε μεταφορικό πλαίσιο και το αντικείμενο του σχολιασμού είναι η Μπαρτσελόνα, σίγουρα δεν θα έπρεπε να παρεξηγηθεί καν. Η εικόνα που παρουσίασε φέτος ήταν η απόδειξη ότι όλα γίνονται λάθος. Όχι τώρα, ούτε καν απλά μετά το ιστορικό 2-8 από την Bayern Μονάχου στα ημιτελικά του Champions League το 2020. Οι Καταλανοί είχαν στρώσει τον δρόμο προς την αποτυχία εδώ και πολλά χρόνια. Με άστοχες πανάκριβες μεταγραφές, αμφισβητήσιμες το λιγότερο επιλογές για τη θέση του προπονητή, κάκιστους χειρισμούς στην υπόθεση του Λιονέλ Μέση και σε πλήστους όσους άλλους τομείς. Για όλες τις ομάδες έρχεται περίοδος παρακλής. Αλλά σε περιπτώσεις όπως αυτή της Μπάρτσα, η πτώση κάνει θόρυβο, κάθε αγώνας είναι ένα τεστ και κάθε αποτυχία αποτελεί ένδειξη και μονάδα μέτρησης της ποιότητας όσων την υπηρετούν. Ο Ρόναλντ Κούμαν δεν έδινε κανέναν λόγο, ακόμη και στους πλέον αισιόδοξους, για να πιστεύουν ότι ήταν σε θέση να κουμαντάρει τον Μπλαουγκράνα καράβι σε τόσο δύσκολους καιρούς. Δεν είναι μόνο τα προπονητικά γαλόνια που του έλειπαν που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί αν ήταν έτσι, τότε ο Τσάβι που τον διαδέχθηκε τον Νοέμβριο του 2021 θα ήταν χαμένος από χέρι. Η ανάγνωση όμως δεν είναι τόσο εύκολη. Και αυτό το δείχνουν τόσο τα αποτελέσματα, όσο και οι επιμέρους επιλογές. Αρχικά, ως την αντικατάσταση του Ολλανδού, η καταστροφή ήταν φτωχή σαν λέξη για να περιγράψει τη σεζόν της Μπαρτσελόνα. Στον όμιλο του Champions, μόνο η Δυναμό Κιέβου ήταν του χεριού της. Η Μπάγεν και η Μπενφίκα τη φαλιάρισαν με δύο τριάρες τόσο δυνατές που σκόρπισαν την απεσιοδοξία στο Camp Nou για όσα θα ερχόταν. Η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο κλάσικο του πρώτου γύρου ήταν άλλο ένα χτύπημα στο καχεκτικό σώμα μιας ομάδας που είχε χάσει τον Μέση και είχε γεμίσει το ρόστερ της με Λουκ Ντε Γιόνγκ, Μέμφις Ντε Πάι και ένα σωρό ταλαντούχους μεν αλλά άμαθους πιτσιρικάδες, που φάνηκε αργότερα πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε μια καλοκουρδισμένη ομάδα. 13 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με 5 ήττες και 3 ισοπαλίες, πορεία εκτός τετράδας στη Λα Λίγκα, ολοταχώς προς το Europa League στην Ευρώπη, κατάθλιψη για έναν παραπέοντα γίγαντα. Και μετά ήρθε ο Τσάβι. Απέτρεψε τη σύντα στα μεγάλα παιχνίδια. Όχι. Με αυτόν στον πάγκο της Μπάρτσα, η Ρεάλ νίκησε ξανά στον ημιτελικό του Super Copa, η Μπιλμπάο πανηγύρισε την πρόκριση στο Copa del Rey, η Μπάγεν εξηγήθηκε δεύτερη τριάδα στο Champions League, ούτε την Μπενφίκα στον Καμπ Νόου δεν νίκησε. Η πρόκριση στο Europa League ως τρίτη στον όμιλο ήταν σχεδόν καταστροφή και οπωσδήποτε παταγώδης αποτυχία. Ακόμα και η Οσασούνα και η Γρανάδα, τον βαθμό της ισοπαλίας τον τσίμπησαν στις έδρες τους κόντρα στους μεγαλόσχημους φιλοξενούμενους τους, που άλλοτε περνούσαν με χορό γκολ και χαμόγελα από εκεί. Ο άνθρωπος όμως, ο Τσάβι, ήταν δικός τους. Η εικόνα στον αγωνιστικό χώρο άλλαζε και επιτέλους εξαφανίστηκαν οι δικαιολογίες του θλιβερού Κούμαν για τους τραυματίες, για τον Μέση, για το ρόστερ, για όλα. Και έπειτα ήρθαν οι μεταγραφές που την αδυνάτησαν, την έκαναν όμορφη ξανά για να τις επιδαψιλεύουν επένους πάλι όσοι την έβλεπαν. Ο Αντάμα Τραωρέ και ο Πιέρε Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ δεν θα φορούσαν κανονικά ποτέ στην καριέρα τους τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Οι συνθήκες όμως ήταν έκτακτες και σαν λύσεις ήταν παραπάνω από επαρκείς. Ο Φεράν Τόρες ήρθε για να ξανανιώσει, αλλά κυρίως για να κάνει ξανά τους οπαδούς να πιστέψουν πως η ομάδα τους κάνει και κανονικές μεταγραφές. Δεν το έχει ξεχάσει. Τέλος, ο Ντάνι Άλβες ήρθε για να στηρίξει τον Τσάβι, να πασπαλίσει με λίγη από τη χρυσόσκονη του παρελθόντος από δυτήρια και Instagram και να φέρει λίγο κέφι. Γιατί από την Μπαρτσελόνα τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαν χαθεί μόνο οι τίτλοι. Είχε χαθεί και το fan to watch περιεχόμενο μέσα, έξω, γύρω και πάνω από το Camp Nou. Από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τις αρχές Μαρτίου, η Μπάρτσα νίκησε την Ατλέτικο, την Νάπολη, τη Βαλένθια και την Μπιλμπάο. Το έκανε με τεσσάρες, με τον Ομπαμεγιάνγκ να κάνει τούμπες, τον Τραωρέ να δείχνει πόσο γουστάρι που ξαναντήθηκε Μπλαουγκράνα και τους υπέροχους Γκάβι, Πέδρη, Νίκο και Ντεγιόνγκ να υπόσχονται. Δεν υπόσχεται μόνο Λαπόρτα, που έκλεισε χρυσό εμπορικό deal με το Spotify, δελεάζει τον Έρλινγκ Χάλαντ εν ώψη του καλοκαιριού και τάζει μέχρι και ειδικά κρυπτονομίσματα της Μπαρτσελόνα για να ξεπληρώσει ο σύλλογος τα δυσθεώρητα χρέη του και να δει άσπρη μέρα. Υπόσχεται ο Τσάβι στο ρόλο της ζωής του. Ο Μπουσκέτς με τον Πικέ και τον Τερστέγγεν που πλέον αναγνωρίζουν την ομάδα τους. Τα νιάτα της Μασία που ένεκα των αναγκών έπεσαν κατευθείαν στα βαθιά. Το κοινό πως πλέον θα στηρίζει γιατί βλέπει σημάζεμα, σοβαρότητα και πρόοδο.
Το μέλλον περιλαμβάνει Γαλατά Σαράι στους 16 του Europa, με στόχο τον τελικό της Σεβίλης και την Κούπα και κρίσιμα παιχνίδια στη Λα Λίγκα, όπου η Καταλανή είναι τέταρτη με την Ατλέτικο και τη Σοσιεδάδ στο σβέρκο τους. Όση σημασία έχει όμως το μέλλον για μια τέτοια ομάδα, έχει και το παρελθόν. Και όπως παλιά δεν υπήρχαν περιτά κιλά και προβληματική εικόνα, έτσι και τώρα η Μπαρτσελόνα του Τσάβη φαίνεται πως στρέφεται πια σωστά και χαίρεται να δείχνει τις αλλαγές στο ταλαιπωρημένο κορμί της. Ήταν το podcast «Τη φάση». Σήμερα με τον Δημήτρη Ρούσο. Στους ήχους ο Μάριος Πλασκασοβίτης. Σε ό,τι φάση και αν βρίσκεσαι, άκου τα αγαπημένα σου podcast απευθείας από τον καρπό σου με το Apple Watch και τα AirPods. Μάθε περισσότερα στο iSquare.gr/shops. Τη φάση. Ειδήσεις και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.